Καλησπέρα λοιπόν για άλλη μια φορά. Είμαι η Ελένη Σφικάκη από την ομάδα διοργάνωσης του 100% Hotel Show. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου την Άνση Δασκάλου από την εταιρεία Saint Class. Γεια σου Άνση. Γεια σου Ελένη μου. Καλησπέρα και από μένα. Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουν τα πράγματα? Είσαι στο σπίτι από ό,τι βλέπω. Είμαι στο σπίτι από ό,τι βλέπεις, όπως όλοι φαντάζομαι. Τι να κάνουμε. Ναι, και εγώ. Μας χώρισε ο COVID. Τέτοια μέρα κάναμε χαμούς στη Hotel Show. Τέτοια μέρα φτιάχναμε, ναι, όντως. Νομίζω είχε τελειώσει η προετοιμασία και ήμασταν στις μέρες έκθεσης. Το πήγαν αυτές τις μέρες. Εντάξει. Τι να κάνουμε, προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα. Ο άνθρωπος είναι άτρωτος. Προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στις δυσκολίες. Εγώ να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εκπροσωπώντας την εταιρεία πάντα για την πρόσκληση. Mm-hmm. Και να πω, επειδή την χάνει να γνωρίζω έτσι λίγο πιο προσωπικά και εσάς, την ομάδα της Demand, της εταιρείας που διοργανώνει τη Hotel Show, και τον κύριο Αντωνάκο συγκεκριμένα, που είναι ο ιδρυτής της Demand, να πω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που γίνεται τώρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιους καιρούς και τώρα, ας πούμε, εν καιρό πανδημίας και της οποιασδήποτε δύσκολης κατάστασης, να μπορείς να... Όταν κλείνει ένας δρόμος, να ανοίγεις έναν άλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εγώ αυτό που λέω είναι 100 προβλήματα, 100 και μία λύσης. Ναι. Πάντα υπάρχει μία λύση. Ναι. Αρκεί να έχεις θέληση να την κάνεις και να καθοδηγήσεις και τον κόσμο να το δει. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και πολύ δυνατή και έτσι, για μένα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή. Και το pre-online που κάνουμε τώρα για το... για το πριν το 100% Hotel Show, πριν την έκθεση, και η έκθεση διαδικτυακά. Εντάξει, η τεχνολογία αυτή τη στιγμή απέδειξε τη χρησιμότητά της και να δείχνει αυτή την επαφή. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι όντως πολύ σημαντικό και χαίρομαι που για άλλη μια φορά συνεργαζόμαστε μαζί στη Hotel Show. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το sensory marketing. Θα δούμε πώς οι αισθήσεις επηρεάζουν το hotel experience. Ουσιαστικά θα ήθελα, ξεκινώντας, για να δει και ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μην ξέρει ακριβώς τι σημαίνει αυτό ή να μην έχει παρακολουθήσει τη λειτουργία της Saint Class, θα ήθελα να μου πεις 2-3 λόγια για το ακριβές αντικείμενό σας. Με τι δραστηριοποιείστε και πόσο καιρό? Λοιπόν, η εταιρεία μας, θα σου πω μια ιστορία τώρα. Βεβαίως, μου αρέσουν ιστορίες. Το φυσικό αντικείμενο της εταιρείας είναι το sensory marketing. Για όσους έτσι δεν γνωρίζουν, και νομίζω ότι είναι παγκόσμια τάση, οπότε είναι ευρέως γνωστό. Το sensory marketing έχει να κάνει με το πώς επηρεάζουν οι αισθήσεις την καταναλωτική συμπεριφορά, την εμπειρία και συμπερασματικά την αγοραστική απόφαση. Αυτό είναι το ακριβές αντικείμενο της εταιρείας, λοιπόν. Συγκεκριμένα, δεν μιλάμε εμείς στη Saint Class για τις 5 αισθήσεις, μιλάμε για τις 2 μόνο. Προς το παρόν πάντα μιλάμε. Για την όσφρηση και την ακοή. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιστορία? Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 στην Ελλάδα ως Mega Systems, με κύριο αντικείμενο το scent marketing, δηλαδή το οσφρητικό marketing, που έχει να κάνει με τη χρήση του αρώματος στις επιχειρήσεις και το πώς μπορεί μια επιχείρηση μέσα από τη χρήση του αρώματος να αναδείξει την προσωπικότητά της, να ενισχύσει το brand της και να αναβαθμίσει το hotel experience, αν μιλάμε για ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά γενικά να ενισχύσει την εμπειρία των καταναλωτών, αν μιλάμε για εμπορικό κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, η εμπειρία μας έδειξε και πια νομίζω ότι θεωρείται δεδομένο, καθότι δεν υπάρχει επιχείρηση πλέον, είτε πολύ μικρή, είτε πολύ μεγάλη, που να μην έχει ένα άρωμα μέσα στο χώρο της. Είναι πια δεδομένο αυτό. Ναι, ισχύει όντως. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι έχει ξεπεράσει πια τη μόδα του. Δεν υπάρχει πια... Έχει απλά γίνει πανάκια. Έχει γίνει... Ναι, είναι υπεραπαιτούμενο πλέον. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί έκανε η εταιρεία την επανάστασή της τότε με αυτό. Ήταν τότε άγνωστο για τις εποχές τότε αυτό, το να υπάρχει ένα άρωμα μέσα στο χώρο. Δεν ήταν γνωστό αυτό για τις επιχειρήσεις. Οπότε η εμπειρία όλων αυτών των ετών έδειξε την επιτυχία που έχει η χρήση του αρώματος στις επιχειρήσεις, όταν αυτή δε γίνεται σωστά.
Τι σημαίνει σωστά? Σωστά σημαίνει να αξιοποιείς την επιστήμη του Scent Marketing, όπως ακριβώς διδάσκεται στο πανεπιστήμιο, αν κάποιος έχει σπουδάσει marketing γνωρίζει αυτό που λέω, που λέει ότι κάθε χώρος πρέπει να μυρίζει σωστά, ώστε να επικοινωνεί με τους πελάτες του. Να μυρίζει στοχευμένα, μελετημένα, και όχι να μυρίζει απλά οτιδήποτε, μια βανίλια, μια λεβάντα. Όλα τα αρώματα ωραία είναι. Ό,τι και να μυρίσουμε, ωραίο είναι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να μυρίζει μια επιχείρηση απλά. Το θέμα είναι να μυρίζει σωστά. Και το άρωμα αυτό που θα έχει μέσα η επιχείρηση να προκύπτει και να πηγάζει μέσα από τα δεδομένα της, μέσα από τα χαρακτηριστικά της, την προσωπικότητά της και τις αξίες της. Όλα αυτά λοιπόν. Με όλα αυτά λοιπόν ασχολείται τόσα χρόνια η εταιρεία μας, δεδομένου ότι η όσφρηση είναι η πιο δυνατή μας αίσθηση, είναι η δεύτερη σε επιρροή στον άνθρωπο μετά την όραση, που είναι η πιο σημαντική μας αίσθηση. Μετά την όραση λοιπόν, με επιρροή 30% έρχεται η αίσθηση της όσφρησης, να επηρεάσει πάρα πολύ τη διάθεση του ανθρώπου, την κατανάλωση και τελικά την αγοραστική απόφαση. Έτσι λοιπόν, είπαμε, αφού όλα αυτά τα πράγματα θεωρούνται δεδομένα πια και αφού η εταιρεία μας εξειδικεύεται, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπες και πριν στο live με την Ελισάβετ, πόσο σημαντική είναι η εξειδίκευση και πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τους εξειδικευμένους και τους ειδικούς. Βεβαίως. Η εταιρεία λοιπόν εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι, στο να προτείνει ή να χτίζει, μπορούμε να το, θα το πούμε στην πορεία αυτό, ή να χτίζει το άρωμα που ανταποκρίνεται στις αξίες, στα χαρακτηριστικά και στο hotel concept ενός ξενοδοχείου. Αφού λοιπόν όλα αυτά πια είναι εξειδίκευση για μας και αντικείμενο έρευνας και μελέτης, είπαμε, γιατί όχι μία, γιατί όχι δύο αισθήσεις και μόνο μία. Ναι. Οπότε τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, 1,5 χρόνο, δεδομένου ότι η αμέσως επόμενη αίσθηση σε επιρροή, εννοώ, στην ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι η ακοή, με 17% επιρροή στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν εντάχθηκε και η μουσική μέσα στο ενεργητικό μας, σαν μία ακόμα υπηρεσία, και για να το πω ακριβώς σωστά, όχι σαν μία έξτρα υπηρεσία, αλλά σαν μία υπηρεσία. Και αυτό είναι και το πιο μαγικό για μένα και το πιο ενδιαφέρον και αποτελεί έτσι και μία πρωτοπορία της Scent Plus, ότι δεν μιλάμε για μία υπηρεσία που διαχωρίζει το άρωμα από τη μουσική, μιλάμε πια για sensory marketing, έτσι γεννήθηκε το sensory marketing, δηλαδή μιλάμε πια για το συνδυασμό του αρώματος και της μουσικής. Άρα πια μιλάμε για συνεργασία με έμπειρους αρωματοποιούς, που υπήρχε ανέκαθεν, συνεργασία με έμπειρους μουσικούς επιμελητές, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους. Μελετάμε όλοι μαζί, σαν ομάδα, τα brief, μελετάμε δηλαδή τις αξίες των brands, μελετάμε τις σημασίες και τη βαθιά έννοια ενός brand και ενός hotel concept, τώρα συγκεκριμένα που μιλάμε για τον ξενοδοχειακό κλάδο, και προτείνουμε και δημιουργούμε το κατάλληλο άρωμα και την κατάλληλη μουσική, το κατάλληλο δηλαδή μουσικό πρόγραμμα, εναρμονισμένο με τις αξίες, την προσωπικότητα και το χαρακτήρα μιας επιχείρησης. Το οποίο, ας πούμε, μπορεί να προσαρμοστεί και μπορεί να εφαρμοστεί μάλλον σε διάφορα μέρη του ξενοδοχείου. Μπορεί, ας πούμε, να είναι στο λόμπι, μπορεί να είναι στο χώρο του πρωινού. Ανάλογα με το χώρο, εξειδικεύεται και προσαρμόζεται το άρωμα και η μουσική που ακούς. Σωστά. Λοιπόν, αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν άψογα μεταξύ τους και αυτή είναι, είπαμε, και η δουλειά μας, αλλά έχουν μία πάρα πολύ μεγάλη διαφορά που είναι η διαφορά που τα ενώνει. Το άρωμα πρέπει, εάν μιλάμε ιδιαιτέρως για custom άρωμα, αν μιλάμε δηλαδή για έναν ξενοδόχο ο οποίος έχει αποφασίσει να επενδύσει στην αίσθηση της όσφρησης, κατανοώντας την αξία και το τι θα του ωφέρει αυτό σαν αποτέλεσμα, σε σχέση και με τις θετικές του κριτικές και με τους repeaters του και με το upgrade στο hotel experience και με όλο αυτό το κομμάτι το οποίο θα κερδίσει μέσα από την επένδυση αυτή στο κομμάτι του sensory. Αν μιλάμε λοιπόν ιδιαίτερως για custom άρωμα, το άρωμα πρέπει να είναι ίδιο σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Για να είναι μέρος της εμπειρίας. Για να το αποτυπώνεις, ότι δεν αλλάζει κάθε φορά. Μπαίνοντας σε αυτό το ξενοδοχείο, πάντα είναι αυτή η ροή. Ακριβώς. Πάντα βέβαια, να σου πω, γιατί δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, έχει να κάνει καθαρά με την
κουλτούρα του ξενοδόχου και το τι ο καθένας θέλει, πρεσβεύει, πού απευθύνεται, τι θέλει να πουλήσει εντός εισαγωγικών και τι είναι αυτό που θέλει να πει στον κόσμο του, έτσι. Θεωρητικά, λοιπόν, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το άρωμα για να αποτυπώσει το brand του στην καρδιά και στο μυαλό του ταξιδιώτη, θα πρέπει το άρωμα να είναι κοινό παντού. Από το λόμπι, που το λόμπι είναι η πρώτη διαζώσης επαφή του ταξιδιώτη με το ξενοδοχείο και είναι και ουσιαστικά, πώς να σου το πω τώρα, έχει κάνει την κράτησή του μέσα από το ποιο κανάλι την έχει κάνει και εκεί είναι η πρώτη επαφή του που εξάγει τα πρώτα του συναισθήματα σχετικά με το αν αυτή η επιλογή του τέλος πάντων ήταν σωστή ή όχι. Ναι. Οπότε αυτό το σημείο της επαφής είναι το πιο κομβικό σημείο του ταξιδιώτη με το ξενοδοχείο. Οπότε εκεί είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να υπάρχει το άρωμα, το οποίο εννοείται θα προκύπτει μέσα από το κόνσεπτ του ξενοδοχείου. Συνεχίζοντας, ο ταξιδιώτης μέσα στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και την ώρα που μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του, θα πρέπει να βιώνει αυτή την εμπειρία, έχοντας ακριβώς το ίδιο άρωμα, μέσα από διάφορες πολυεφαρμογές μπορεί να το πετύχει αυτό, είτε από την εφαρμογή του αρώματος που γίνεται μέσα από τον εξοπλισμό μας, μέσα από τις τεχνολογίες μας που εφαρμόζονται στους κοινόχρηστους χώρους, είτε μέσα από προϊόντα πολυεφαρμογής αρώματος, που είναι μικρά diffusers, wooden sticks, μπορεί να είναι κεράκια, μπορεί να είναι fabric fresheners, προϊόντα δηλαδή για το φρεσκάρισμα των υφασμάτων, έτσι ώστε να δίνει παντού αυτή την εμπειρία. Άρα, ανάλογα το χώρο δηλαδή, προσαρμόζεται και το αντικείμενο που τοποθετούμε. Το προϊόν, συγγνώμη, ναι. Ναι, σωστά. Εν αντιθέσει με τη μουσική, η οποία σε κάθε χώρο πρέπει να είναι διαφορετική. Α, καλά, εντάξει, πολλά πράγματα σήμερα. Είναι άλλο το lobby, το welcome, το καλωσόρισμα. Είναι άλλο, π.χ. δανείζομαι τώρα κάποιους χώρους. Άλλο το spa. Άλλη μουσική που πρέπει να ακούγεται και οι ήχοι που πρέπει να συνοδεύουν αυτό που πας να κάνεις σε ένα σπα και αυτό που νιώθεις σε ένα σπα. Άλλοι ήχοι που πρέπει να συνοδεύουν τον ταξιδιώτη την ώρα που τρώει, ας πούμε στο breakfast του ή στο lunch του ή στο dinner του την ώρα που πίνει το ποτό του, για παράδειγμα. Οπότε αυτή είναι μια έτσι η διαφορά που ενώνει, που λέω εγώ, αυτές τις δύο υπηρεσίες στο συνδυασμό τους. Βέβαια, ολοκληρώνοντας, για να σου απαντήσω έτσι, να είμαι σίγουρη ότι το έχω πει όλο αυτό που πρέπει. Ναι. Υπάρχει πάντα, σου ξαναλέω, γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από την κουλτούρα και από το τι θέλει να πετύχει ο κάθε ξενοδόχος. Εμείς είμαστε ευέλικτοι σε αυτό. Μπορεί να υπάρχει και διαφορετικό άρωμα σε διαφορετικούς χώρους μέσα στα ξενοδοχεία. Συνήθως αυτό γίνεται όμως όταν το άρωμα δεν είναι custom. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν το άρωμα είναι ένα άρωμα από την γκάμα, το οποίο βέβαια επίσης δεν επιλέγεται τυχαία, σε καμία περίπτωση. Έτσι, πάλι προσαρμόζεται στα δεδομένα, απλά δεν μπορεί να είναι μοναδικό. Δεν μπορεί να είναι custom και βγαλμένο μέσα από τα σπλάχνα της επιχείρησης. Είναι λογικό, το καταλαβαίνεις αυτό. Βέβαια, ναι, άμα είναι από κάποιο κατάλογο, ας πούμε, από την γκάμα που προσφέρεται, σίγουρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος. Σωστά. Ακριβώς αυτό. Οπότε, όταν κάποιος συνεργάζεται μαζί μας με αυτή τη λογική, εκεί μπορούμε να κάνουμε τις λεγόμενες οσφρητικές ζώνες. Και στην άλλη περίπτωση μπορούμε, απλά σε αυτή την περίπτωση είναι πιο σύνηθες. Οσφρητική ζώνη σημαίνει ότι επειδή η εταιρεία μας έχει έτσι μια γκάμα από αρώματα τα οποία είναι ρεαλιστικά όπως τα λέμε εμείς, δηλαδή προάγουν έτσι το αίσθημα της επιθυμίας για κατανάλωση, μυρωδιές γλυκού, σοκολάτας, καραμέλας, cheesecake, ποτού, βραδιά. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε ακόμα και μυρωδιά πίτσας έχουμε, που θυμίζει έτσι λίγο ντομάτα, λίγο ρίγανη. Ναι, τρελανή μας. Ακριβώς, για να γίνεται πιο διαδραστικό το περιβάλλον. Όταν βάζεις την όσφρηση μέσα σε ένα περιβάλλον, γίνεται πιο διαδραστικό αυτό που βιώνεις εκείνη τη στιγμή. Οπότε στους χώρους του πρωινού ή του βραδινού, αντίστοιχα ή την ώρα του μεσημεριανού, για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί μια μυρωδιά τέτοιου τύπου, έτσι ώστε να αναδεικνύει και να αυξάνει τις πιθανότητες για κατανάλωση. Όλα μπορούν να γίνουν. Μας έχεις δώσει πάρα πολλές και ωραίες συμβουλές για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και για τους ξενοδόχους και για τους villa owners. Ας πάμε λιγάκι τώρα στα της εποχής μας, δηλαδή
να δούμε, με δεδομένο ότι ο COVID έχει αλλάξει κάποια πράγματα, αν υπάρχει κάποια λύση από την Send Plus προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρω σίγουρα ότι δεν υπάρχουν αντι-COVID προϊόντα. Okay. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο γεννήθηκε λόγω της πανδημίας από εσάς. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Θα σου το πω επειδή το θέτεις σωστά. Αλλιώς δεν θα σου το έλεγα, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αντι-COVID προϊόντα και δεν πρέπει να το λέμε αυτό, ειδικά στα πλαίσια μιας πανδημίας. Αν είχαμε βρει το αντι-COVID προϊόν, τώρα δεν θα μιλούσαμε εδώ, θα ήμασταν αλλού. Ήμασταν εκατομμυριούχοι. Έτσι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν το εξής. Η εταιρεία μας έτσι κι αλλιώς ήταν προσανατολισμένη σε προϊόντα που αφορούν την καλή υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεδομένου ότι όλα μας τα αρώματα αποτελούνται από φυσικές πρώτες ύλες, αυτό από μόνο του είναι ένδειξη ποιότητας. Δεδομένου ότι πριν χρόνια η εταιρεία αποφάσισε να φύγει από την τεχνολογία spray, που είναι γνωστή σε όλους τεχνολογία, ή τότε τεχνολογία τέλος πάντων, του spray, του να διαχέει δηλαδή το άρωμα σε spray μορφή. Δεδομένου λοιπόν ότι η εταιρεία αποφάσισε πριν χρόνια να φύγει από αυτό και να επιλέξει έναν άλλον εξοπλισμό για την διάχυση του αρώματος στους εσωτερικούς χώρους, που είναι ο λεγόμενος ατμοσφαιρικός μηχανισμός, μηχανισμός που λειτουργεί με νανοτεχνολογία, που είναι φυσικός αρωματισμός αυτός, το οποίο προστατεύει το περιβάλλον, είναι πιο οικολογικό και προστατεύει κατά πολύ το περιβάλλον, γιατί δεν είναι καθόλου επιβαρυντικό. Ένα τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με τον Diotan. Το Diotan είναι ένα προϊόν της εταιρείας, μοναδικό προϊόν που έχει να κάνει με την απολύμανση για τους κοινόχρηστους χώρους των WC. Είναι ένα σύστημα απολύμανσης το οποίο τοποθετείται στις λεκάνες της τουαλέτας και απολυμμένει όλα τα μικρόβια που ζουν μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας, πιστοποιημένο από τον ΕΟΒ για την απολυμματική του δράση. Οπότε λοιπόν, τι θέλω να σου πω με όλα αυτά, ότι η εταιρεία έτσι κι αλλιώς είχε αυτή την τάση, αποτελεί μέρος της κουλτούρας της αυτό. Ναι, κατάλαβα, ναι. Ένεκα της πανδημίας, όμως, βγήκε, ας πούμε, βγάλαμε μια σειρά προϊόντων, τη σειρά Anti-V, η οποία λέει το εξής. Η νομοθεσία λέει ότι για να καθίσταται ένα προϊόν απολυμαντικό, για να μην το πω απολυμαντικό, γιατί δεν είναι η σωστή λέξη αυτή, να καθίσταται ένα προϊόν καθαριστικό με ήπια αντισηπτική δράση, να το πω πιο σωστά. Ναι, ωραία. Πρέπει να περιέχει πάνω από 65% ποσοστό σε θηλυκή αλκοόλη. Ωραία. Δεδομένου αυτής της πληροφορίας, εμείς δημιουργήσαμε μία σειρά προϊόντων, τη σειρά Anti-V, όπου αποτελείται από τρία προϊόντα. Το ένα προϊόν είναι άρωμα για το χώρο, με 65% ποσοστό σε εθυλική αλκοόλη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το να διαχέεις στην ατμόσφαιρα ένα άρωμα, το οποίο μέσα να έχει πάνω από 65% εθυλική αλκοόλη, είναι από μόνο του προληπτικό και προστατευτικό για την ατμόσφαιρα, καθαρίζει την ατμόσφαιρα και προστατεύει από όλα τα αερομεταφερόμενα μικρόβια. Όλες οι ιώσεις που παθαίνουμε, ας πούμε, τις παθαίνουμε από τα μικρόβια. Είτε είναι αερομεταφερόμενα, τα μικρόβια δηλαδή που διαχέονται στην ατμόσφαιρα, είτε είναι μικρόβια που ζουν πάνω σε επιφάνειες. Είτε είναι όπως πριν για το Diotan που σου είπα, μικρόβια που ζουν στο νερό, ας πούμε. Σωστά. Έτσι. Οπότε, το Anti-V άρωμα σε μορφή spray είναι για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας και την προστασία από αερομεταφερόμενα μικρόβια. Αντίστοιχα υπάρχει το Anti-V της ίδιας σειράς, το οποίο είναι καθαριστικό επιφανειών και αυτό με 65% εθυλική αλκοόλη, το οποίο προστατεύει τα μικρόβια που ζουν πάνω στις επιφάνειες. Και υπάρχει και το τρίτο προϊόν, το οποίο είναι το Anti-V, το χειρός, που ουσιαστικά είναι σαν το πρώτο που ανέφερα, δηλαδή καθαρίζει την ατμόσφαιρα, είναι για τον αέρα, απλά είναι χειρός. Είναι δηλαδή για περιπτώσεις τύπου σε ασανσέρ, μόλις μπαίνει βγαίνει ο κόσμος να καθαρίζει την ατμόσφαιρα και να κάνει ήπια αντισηπτική δράση από τα μικρόβια. Είναι για αποδυτήρια, για WC. Είναι για τέτοιους χώρους, εκεί που χρειάζεται παρέμβαση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι αυτοματοποιημένα. Κατάλαβα. Ίσως επειδή είναι και λίγο πιο ανοιχτός ο χώρος ή λόγω της τόσο συχνής του χρήσης. Σωστά. Να χρειάζεται με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι anti-COVID αυτά τα προϊόντα. Μπορώ να πω όμως, με απόλυτη ευσυνειδησία και αλήθεια, ότι
είναι προϊόντα που προστατεύουν την ατμόσφαιρα και τον άνθρωπο από ιώσεις τις οποίες κινδυνεύει και εγκυμονούν, είτε αυτές είναι ο COVID, είτε αυτές μπορεί να είναι μια ίωση της εποχής όπως κάθε χρόνο βιώνουμε. Ας πούμε, το να προλαμβάνεις την ατμόσφαιρα και να προστατεύεσαι είναι πάντα πολύ πολύ σημαντικό. Και είναι πάντα κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε ανεξάρτητα από το αν είμαστε στην πανδημία αυτή και όταν θα βγούμε από αυτήν την πανδημία. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό που θα μείνει να είναι αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς έχουμε πει σε πολλές συζητήσεις με τους εκθέτες της έκθεσης, ότι κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα μας μείνουν. Δηλαδή, οι ξενοδόχοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν δράσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν είναι για ένα χρόνο, δεν είναι για ένα μήνα. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει στην επιχείρηση και το οποίο θα συμβάλλει στη γενικότερη βελτίωσή της σε πολλούς τομείς. Πάνω σε αυτό, αν και είπαμε κάποια πράγματα πριν, θέλω λίγο να μου πεις για την Scent Plus ακριβώς, ποια είναι η εμπειρία της εταιρείας στον ξενοδοχειακό κλάδο. Υπάρχουν μήπως κάποια project που είστε περήφανοι για αυτά και θέλετε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα να τα αναφέρετε ή κάτι γενικότερα για την εμπειρία της εταιρείας? Υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Είμαστε για πολλούς λόγους περήφανοι εμείς που εργαζόμαστε σε αυτή την εταιρεία. Εγώ την χάνει να εργάζομαι 9 χρόνια εδώ και είμαι αρκετά περήφανη για αυτή μου τη συμμετοχή και τη συμβολή μου στα project της εταιρείας. Είναι πολύ ωραίο και σημαντικό να συνεργάζεσαι με μια εταιρεία που είναι leader στον κλάδο της και τιμητικό. Είμαι περήφανη, ναι, για κάποια project πάρα πολύ που αφορούν και τον ξενοδοχειακό κλάδο και όχι μόνο. Ιδιαίτερα στα project που αφορούν την δημιουργία custom αρωμάτων. Ξενοδόχοι, ας πούμε, οι οποίοι επένδυσαν σε αυτό, σε αυτήν την, ας το πούμε, την ιδέα. Και την εναλλακτική πρόθεση. Την εναλλακτική πρόθεση, ναι. Ναι, και κατάλαβαν τη χρησιμότητα που έχει και το τι επιρροή μπορεί να έχει αυτό το να αποτυπώνουν τον brand τους μέσα από τη χρήση του αρώματος και της αίσθησης της όσφρησης. Είμαι περήφανη για αυτούς, για π.χ. για να πω κάποια ξενοδοχεία, ας πούμε, που την χάνει να είναι και αγαπημένοι μου πελάτες. Να πω για το ξενοδοχείο Κενσό στη Μύκονο, που είναι ένας από τους αγαπημένους μας πελάτες. Να πω για το ξενοδοχείο Skyfall στη Σαντορίνη. Τι να πω γι' αυτό. Η απόλυτη εμπειρία από την ώρα που μπαίνεις στο ξενοδοχείο μέσα με μικρά sticks, με wooden sticks, με candles, με fabric freshness. Όπου και να βρίσκεται σε αυτό το ξενοδοχείο, μυρίζεις το άρωμα Skyfall. Να πω για το ξενοδοχείο President που βρίσκεται εδώ στην Κηφισία στην Αθήνα, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη διακόσμηση, όπου φέρει την υπογραφή του μέσα από το άρωμά του και τα σχόλια τα οποία δεχόμαστε, τι να σου πω, καθημερινά, θα μπορεί να το θεωρήσει υπερβολή, να σου πω πολύ συχνά τα σχόλια που δεχόμαστε από πελάτες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε ποιο είναι αυτό το άρωμα που είναι μέσα στο President, δηλαδή το θέλουμε και δεν μπορούμε για τον αποκλειστικό δικό τους. Αυτό είναι ακριβώς το κλειδί. Αυτό είναι ακριβώς το κλειδί και αυτό που κάνει και το κατάλημα να ξεχωρίζει. Ακριβώς. Μα είναι μοναδική η εμπειρία από τη στιγμή που το άρωμα δεν μπορεί να δοθεί και δεν μπορεί να πουληθεί σε κανέναν άλλον. Δώσ' μου λεπτό. Σε κανέναν άλλον. Μας κλείνει η μπαταρία. Ναι, μου κλείνει από μπαταρία. Περίμενε. Περιμένω εγώ. Πάντως, ναι, αυτό είναι το οποίο καταφέρνει. Είναι η απόλυτη εμπειρία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, ο ταξιδιώτης μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, όπως είναι τώρα αυτά που ανέφερα. Είναι και άλλα ξενοδοχεία. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Όμιλος Χατζηλαζάρου στη Ρόδο, με 6 resort ξενοδοχεία, Όμιλος Μινέτου. Τώρα ξεκινήσαμε μια έτσι συνεργασία με τον brand Μικελίνα, το οποίο είναι ένα brand που έχει στο ενεργητικό του διάφορες επιχειρήσεις. Μία από αυτές είναι και ξενοδοχείο. Είναι και άλλες επιχειρήσεις όμως, πιο εμπορικές, ας το πούμε, όπου και εκεί έχουμε δημιουργήσει ένα custom άρωμα βασισμένο στην προσωπικότητα του brand Μικελίνα και εκεί έχουμε φτιάξει μέχρι και άρωμα σώματος. Είναι η απόλυτη εμπειρία αυτή. Φεύγει ο ταξιδιώτης, αυτό να έχεις στο μυαλό σου, φεύγει ο ταξιδιώτης και μπορεί να πάρει μαζί του στη χώρα του ένα wooden stick, το οποίο θα
θα αρωματίζει το σπίτι του και θα έχει στην όψη του το brand και το άρωμα του ξενοδοχείου. Πράγμα το οποίο είναι η απόλυτη αποτύπωση του brand στο μυαλό και στην καρδιά. Και αυτό είναι που δημιουργεί και την επαναληψιμότητα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη συνέντευξη. Πόσο σημαντικό είναι να παίρνεις αναμνήσεις μαζί σου από το ταξίδι σου. Αυτό ακριβώς. Είναι καλύτερη ανάμνηση. Αυτό ακριβώς. Η αίσθηση που σου αφήνει. Τα κεριά μας που τα παίρνουν μαζί τους στη χώρα τους και δεν τα καίνε ποτέ. Δηλαδή, είναι πολύ συγκινητικό. Θέλουν πάντα να τα μυρίζουν, τα αφήνουν πάνω στο τζάκι τους, πάνω σε κάποιο σημείο του σπιτιού τους και πάντα τα θυμούνται. Τι να πω, το άρωμα σώματος, οι κρέμες σώματος, όλα αυτά που δημιουργούμε κάτω από την αιγίδα ενός custom αρώματος και τα σχόλια που παίρνουμε μετά και να σου πω κάτι, όχι μόνο εμείς. Το πιο τιμητικό και το πιο έτσι, συγκινητικό είναι τα σχόλια που παίρνουν εκείνοι, οι ξενοδόχοι, μέσα από αυτό που κάνουν. Αυτό είναι το πιο όμορφο. Αυτά που φαίνονται στις κριτικές τους, στα social media. Θέλω να πω, ο ταξιδιώτης του 2020 δεν ταξιδεύει για να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο. Μπορεί να ακούγεται... Δεν ξέρω, είναι γνωστό σε όλους τους ξενοδόχους, θεωρώ αυτό. Δεν ταξιδεύει για έναν ύπνο, έχει απαιτήσεις. Σχολιάζει πράγματα που εμπειρία, δεν το πίστευες ότι θα σχολιάσει. Σωστό. Το θέμα δεν είναι απλά να κοιμηθείς κάπου, το θέμα είναι να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Γι' αυτό είναι το ταξίδι άλλωστε. Σχολιάζονται αυτά, δηλαδή τα fabric freshness, πόσες φορές στα workshops που κάναμε με την εταιρεία Demand, σίγουρα... τα workshops, ναι, που κάναμε, σίγουρα βρέθηκαν εκεί οι ξενοδόχοι, το επιβεβαιώνω αυτό, οι οποίοι επιβεβαίωσαν αυτά που λέω αυτή τη στιγμή και μας έλεγαν ότι παιδιά, δηλαδή πόσο δίκιο έχετε, μας σχολιάζουν, ας πούμε, γιατί τα σεντόνια δεν μυρίζουν καθαριότητα. Θεωρώντας ότι μπορεί να είναι, να μην είναι καθαρά, ας το πούμε. Ναι. Κι όμως σχολιάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μικρές λεπτομέρειες, κάποια πράγματα τα οποία αναβαθμίζουν και διαχωρίζουν ένα ξενοδοχείο από ένα άλλο. Και ιδιαίτερα αυτές τις εποχές, καλός ή κακός, στην αγορά του σήμερα, με όλα αυτά τα δεδομένα της πανδημίας, καλός ή κακός, ίσως να ξεχωρίσουν και να έχουν θετικό προβάδισμα και θετικό πρόσημο εκείνοι οι οποίοι επενδύουν σε τέτοια πράγματα και βρίσκουν τρόπους και διάβλους να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό τους. Ίσως τώρα δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη φορά να παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα που μπορεί να ακούγονται ίσως όχι τόσο όχι σημαντικά, απαραίτητα με την έννοια αυτής της κατάστασης και όμως, ίσως αυτή η εποχή, όπως και κάθε κρίση για μένα, είναι σίγουρα ένας τρόπος για να ανοίξεις νέους δρόμους και να βρεις τρόπους για να διαφοροποιηθείς και να υπάρχεις στην αγορά και να είσαι η επιλογή. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η κουβέντα μας ήταν εξαιρετική. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει, αλλιώς πιστεύω θα μπορούσαμε... Πάντα βγαίνω από τον χρόνο, ποτέ δεν μένω στον χρόνο μου, είναι δεδομένο αυτό, πάντα το ήξερα ότι θα γίνει αυτό. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα είπαμε. Είπαμε πολλά ωραία tips για τους ξενοδόχους. Θέλω απλά να δείξω στον κόσμο, πριν σε χαιρετήσω, θέλω να δείξω στον κόσμο πώς μπορεί μέσω της πλατφόρμας να έρθει να σας βρει και να κλείσετε μαζί ένα ραντεβού και να πείτε αυτά που είπαμε εμείς και ακόμα περισσότερα. Πώς μπορεί ένας επισκέπτης, ένας ξενοδόχος να επισκεφτεί σε on-camera ραντεβού της End Plus, να βρει τους εκπροσώπους σας και να μιλήσετε για εξατομικευμένες πλέον λύσεις. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπαίνουμε στο hotelshow.gr κάθετος live. Και στο μενού Live Έκθεση βλέπουμε όλες τις εταιρείες που έχουν ανέβει μέχρι στιγμή στην πλατφόρμα μας. Εδώ βλέπουμε τη End Plus. Μπορούμε να κάνουμε τα εξής πράγματα. Αρχικά, να δούμε το προφίλ της εταιρείας. Ρίχνοντας μια ματιά στο προφίλ, βλέπουμε με 2-3 λέξεις κλειδιά, εδώ ας πούμε, με τι ασχολείται η εταιρεία και κάποιες λύσεις που παρέχει και φυσικά κάποια προϊόντα της.
Με αυτόν τον τρόπο προετοιμαζόμαστε, προετοιμάζουμε τις ερωτήσεις μας και είμαστε έτοιμοι για να κλείσουμε ραντεβού. Και πώς κλείνουμε ραντεβού? Πάρα πολύ απλά, με ένα κλικ κυριολεκτικά, πατώντας εδώ σε αυτήν την εφαρμογή, στην ημερομηνία που θέλουμε, μας ανοίγει η καρτέλα για να κλείσουμε ραντεβού. Όπου είναι πράσινο, είναι διαθέσιμη ώρα. Πατώντας λοιπόν πάνω σε αυτό, κατευθείαν κλείνουμε ραντεβού και λαμβάνουμε ένα email με το link το οποίο θα χρειαστούμε για να μπούμε στη συνέχεια σε έναν κάμερα ραντεβού. Πώς είμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή? Ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και ο επισκέπτης της έκθεσης. Τις ημέρες και ώρες της έκθεσης, δηλαδή 23 με 27 του μηνός από τις 10 έως τις 6, εδώ πέρα θα υπάρχει η επιλογή ενεργός. Τώρα δεν έχουμε ξεκινήσει και υπάρχει επιλογή μη ενεργός. Αλλά στις ημέρες έκθεσης θα είναι πράσινο αυτό το κουμπί. Θα το πατάμε και κατευθείαν θα ανοίγει ένα Zoom παράθυρο όπως είμαστε εμείς αυτήν εδώ τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ εύκολο. Τι λες και εσύ, Νάνση? Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Εγώ να σας πω ένα μπράβο και πάλι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνατε για φέτος. Μπορεί να μην είμαστε από κοντά, αλλά η τεχνολογία, τέλος πάντων, είπαμε, βοήθησε και εσείς είστε μια εταιρεία η οποία ξεχωρίζεται και οι εκθέσεις σας έχουν μια ποιότητα και μια κομψότητα διαφορετική. Και αυτό που κάνατε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας που είμαστε εταιρείες προμηθευτές σε ξενοδόχους και γενικά στο ξενοδοχειακό κλάδο. Είναι σημαντικό που μέσα από το δικό σας κανάλι θα μπορούμε να έχουμε την επαφή με τους ξενοδόχους, ελπίζοντας και μιλώντας για πράγματα τα οποία θα κάνουμε για το μέλλον. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα σταματήσουμε να μιλάμε για... και να συντονίζουμε project μελλοντικά και τα λοιπά. Οπότε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ακριβώς. Ας δούμε μπροστά, ας κοιτάξουμε το μέλλον της εταιρείας μας και τη δραστηριοποίησή της και ας κάνουμε κινήσεις προς αυτό το κομμάτι. Κλείνοντας, εγώ απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους χορηγούς επικοινωνίας της φετινής έκθεσης και τις αιγίδες που έχουμε που μας βοηθάνε και μας επικοινωνούν. Μας διαφημίζουν, προβάλλουν την έκθεσή μας και μας βοηθάνε στο να επικοινωνήσουμε σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε αυτό μας το εγχείρημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάνση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και εγώ προσωπικά και εκπροσωπώντας την εταιρεία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε. Σε χαιρετώ.